Ας έρθει εγώ, λέω, η Γιώτα. Από πού? Από το Παναγιώτα. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου, Γιώτα. Α, λες να είναι Ισπανιόλα. Τι κότσος είναι αυτός, χορεύει. Η κόρη μου κάθε φορά που σε βλέπει, ναι, η ατάκα της είναι πόσο πιο όμορφη πια. Πώς τη λένε την κόρη σου? Ελένη Μαρία. Ελένη Μαρία, και πόσο χρονών είναι? 30. 30? Όπως ξαφνιάστηκα. Άλλη, πόσο χρονών είσαι εσύ, ανεπιτυχία? 49. Εκείνη σου είπε να έρθεις εδώ? Όχι, ήταν δική μου η ανάγκη, γιατί θεώρησα ότι έπρεπε να κάνω μια αλλαγή, ένα κάτι. Ωραία, επίσης, ήθελα πολύ να σας γνωρίσω όλους, αφού κοντά είστε. Πες μου για εσένα, μίλησε μου, πού εργάζεσαι? Δημόσια υπάλληλος είμαι. Δηλαδή, με τι ασχολείσαι ακριβώς? Στο χημείο είμαι. Α, πόσο ωραίο, ενδιαφέρον, διαφορετικό. Και δύσκολο, μου ακούγεται. Είναι, όντως. Με τον πατέρα της κόρης σου είστε μαζί ή είστε χώρια? Όχι, δεν είμαστε μαζί, αλλά είναι σαν να είμαστε μαζί. Έχουμε πάρει διαζύγιο, αλλά έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Μπράβο. Εσύ έχεις αποφασίσει να προχωρήσεις τη ζωή σου ή δεν είχες νιώσει αυτή την ανάγκη? Εάν προκύψει κάτι ενδιαφέρον, σαφώς. Ποιος δεν θα το ήθελε? Εντάξει, αλλά πιστεύω πως ειδικά μετά το σημερινό θα προκύψουν πολλά, όχι μόνο ένα. Είσαι έτοιμη να το αντιμετωπίσεις αυτό και να το διαχειριστείς? Σαφώς. Είναι και κάτι που θέλεις? Σαφώς. Αχ, το λες και λάμπεις. Γιώτα, μου αρέσεις πάρα πολύ. Είσαι πολύ έξυπνη γυναίκα και σκέφτεσαι λογικά. Εννοείται ότι εδώ στο Super Makeover που ήρθες θα φύγεις με άλλο αέρα και θα βρεις το φλερτ της ζωής σου. Σε κοιτάζω και μου θυμίζεις την Diana Vreeland, που είναι μια γυναίκα θρύλο, την οποία λατρεύω και μακάρι τόσο να της μοιάσω. Μου θυμίζεις λοιπόν όλες αυτές τις υπέροχες, δυναμικές γυναίκες σε ηγετικές θέσεις που πήγαιναν κάπου διακοπές, εκεί τη δεκαετία του 40-50, και είχαν ένα resort look. Μια τέτοια εικόνα έχω για σένα, λίγο resort δεκαετία του 40. Είναι και dynamic ταυτόχρονα. Πολύ, πολύ. Ναι. Αλλά και γλυκιά για να κρατάμε τις ισορροπίες, γιατί σε θέλουμε και προσιτή. Να έρχονται οι θαυμαστές, να μην φοβούνται να σε πλησιάσουν. Θέλω να δημιουργήσω από παστέλα αποχρώσεις πάνω σου ένα μακιγιάζ που θα σου μείνει αξέχαστο και θα το θες όλο και πιο πολύ, όλο και πιο πολύ. Θέλω να μου λύσεις τα μαλλιά σου. Θα λύσουμε και τα μαλλιά λοιπόν. Για να σε δω. Έχεις μια πολύ φυσική, ωραία σκούρα βάση ξανθιά. Είναι ξανθό. Δεν θα με δυσκολέψει το να το ανοίξω. Είναι σκούρο ξανθό αυτό. Και μου αρέσει πάρα πολύ η κατεύθυνση που έχουμε σκεφτεί, παιδιά. Θα βγει πολύ ωραία. Η Γιώτα είναι μια κυρία που στα 49 της έχει διατρέξει μια ολόκληρη ζωή, με καριέρα, με παιδιά, με οικογένεια. Έχει λοιπόν την εμπειρία ζωγραφισμένη σε αυτό το πρόσωπο που βγάζει ποιότητα και κλάς. Μπορούμε να το περιποιηθούμε, θέλει να το φροντίσουμε, μπορούμε να το αναδείξουμε με υδρογονοθεραπεία, να το ενυδατώσουμε και να του δώσουμε λάμψη, αέρα, εκφραστικότητα και φροντίδα. Εσείς είστε ανοιχτοί σε όλες τις αλλαγές, έτσι δεν είναι? Θεωρώ πως ναι. Αλλαγές οι οποίες θα με διευκολύνουν και στη δική μου καθημερινότητα. Ναι, αλλά δεν θέλουμε μόνο ένα πρακτικό look, θέλουμε ένα αποθεωτικό look. Ναι. Είσαι έτοιμη? Έτσι νομίζω. Ναι. Όχι, δεν θέλω να νομίζεις, θέλω να το πιστέψεις, θέλω να το νιώσεις, θέλω να το δω στα μάτια σου, στο χαμόγελό σου, για να το δω. Το είδα. Ξεκινάμε, παιδιά. Κι εγώ το είδα. Μαζί σου το είδα. Ξεκινάμε. Εσύ μπορεί να κάνεις τις χημίες σου, αλλά εγώ θα κάνω τις αλχημίες μου και θα σε βγάλω καλονή.